Όλα έτοιμα για το jump ball στην Παλουριώτισσα, στο γήπεδο, στην ιστορική έδρα του Αχιλλέα Καϊμακλείου. Μια ομάδα παραδοσιακή πρώτης κατηγορίας που πέρασε αρκετά δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Όμως εδώ και λίγα χρόνια έχει επανέλθει στην πρώτη κατηγορία και μάλιστα με αρκετά παιδιά από τις ακαδημίες της. Ένα πολύ θετικό γεγονός αυτό. Χαμηλό όμως το budget και γι' αυτό ο Αχιλλέας τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να κοντράρει για τίτλους. Όμως είδαμε την ομάδα αυτή να είναι αξιομαχή. Ο Απόλλωνας από την άλλη που θα δεχθεί το τρίποντο εδώ με το Αχιλλέα να σκοράρει. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι με τον Κόνορ Φρίκεν. Κοιτάζει επιλογές, βγάζει έξω. Η προσποίηση από τον Γκίλ, ο οποίος για πρώτη στιγμή εκεί νομίσαμε ότι θα χάσει την κατοχή της μπάλας. Την κράτησε όμως και κατάφερε και σκόραρε. 7-8 μπροστά ο Απόλλωνας για πρώτη φορά σήμερα. Έδωσε στον Σοφρονίου, αυτός μια εξαιρετική πάσα, κάρφωμα και φάουλ. Αυτός υποπίεση, καλή άμυνα, εξαιρετική άμυνα από τον Χριστούδια. Σταματάει μετά από τον Williams και στο fast break ο Αχιλλέας θα σκοράρει με τον Ζάκαρη Βάτσον. Σοφαρίζει. Ομάδα Πυλακούτα, θα κάνει προσποίηση, πάει να ξεφύγει, πάει στην baseline, βγάζει έξω στη weak side, Ανθιμιάδης για τρεις. Μέσα! Μεγάλο τρίποντο από τον Ανθιμιάδη, στην assist από τον Κωνσταντίνο Πυλακούτα. Το shoot για τρεις, υποπίεση, σκοράρει. Καλάθι τριών πόντων από τον Williams. Στο τέλος ακούγεται η κόρνα της λήξης της πρώτης περίοδου και ο Απόλλωνας προηγείται 21-16. Το shoot για τρεις, σκοράρει ο Αχιλλέας. Με τον Ανδρέα Χειμώνα φτάνει τους 6 πόντους, πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς. Υποπίεση, έρχεται με το follow ο Watson μετά από την άστοχη προσπάθεια του Tendion. Ο Watson με το επιθετικό rebound σκοράρει στους 9 πόντους, πρώτο σκόρερ του Αχιλλέα και δεύτερος του αγώνα μαζί με τον Ναβρίλ Williams. Με τον Miles Tendion να έχει την μπάλα. Ελεύθερος, δεν υπάρχει κανείς εκεί κοντά και τους τιμωρεί ο Ανδρέας Χειμώνας. Ο Γκίλ, ο Απόλλωνας στο fast break, έχει γυρίσει άμυνα του Αχιλλέα. Το shoot για τρεις, ελεύθερο μέσα. Καλάθι τριών πόντων από τον New Williams, που βγαίνει τώρα στην επίθεση. Πάσα στη weak side για τρεις, ο Φρίκεν σκοράρει. Έχει κάνει με 11 τρίποντα περισσότερα, έχει βάλει όμως και 3 περισσότερα τρίποντα από τον Απόλλωνα, από εκεί 2 στα 14. Williams. Το shoot για τρεις μέσα από τον Γκίλ, ο οποίος πανηγυρίζει προς την κερκίδα του Αχιλλέα εκεί. Τον Τεντιόν Παντούρης για τρεις, υποπίεση, σκοράρει. Τρίποντο από τον Γρηγόρη Παντούρη που φτάνει τους 5 πόντους και ισοφαρίζει. 53 όλα. Είμαστε λιγότερο από μισό λεπτό για το τέλος της τρίτης περίοδου. Απόλλωνας που έχει 4 στα 16 τρίποντα. Πάσα έξω, σουτ για τρεις, ο Αχιλλέας. Καλάθι τριών πόντων με τη βοήθεια του ταμπλό από τον Στέφανο Ανθιμιάδη. Αστόχησε εκεί ο Αμερικανός του Απόλλωνα και ο Αχιλλέας στην επίθεση. Χιλιάς που δεν έχει νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, έχει 0-4 ρεκόρ. Πυλακούτας, καλάθι τριών πόντων από τον Κωνσταντίνο Πυλακούτα. Ήταν το παιχνίδι της αγωνιστικής αυτό. Η Πετρολίνα ΑΕΚ κέρδισε την ανόρθωση. Τρίποντο για τον Αχιλλέα και πάλι. Τέντιον έδωσε έξω στον Πυλακούτα, αυτό στον Σαμπάζ, ξανά ο Τέντιον. 8 για το σιούτ. Φρίκεν από μακριά, μέσα! Μεγάλο τρίποντο από τον Κόνορ Φρίκεν που ανεβαίνει στους 19 πόντους. Εδώ βλέπουμε τα ποσοστά, 40% ποσοστό ευστοχίας για τον Απόλλωνα. Είναι σιούτ για τρεις από τον Τεντιόν, σκοράρει! Καλάθι τριών πόντων, ο Αχιλλέας. Τρίποντα και ο Αχιλλέας έχει χτίσει μια σημαντική διαφορά. Θα απαντήσει ο Ηλιάδης από τα 6.75. Το τρίποντο που έψαχνε ο Στέφανος Ηλιάδης στη διεκδίκηση της νίκης. Στο μπάσκετ τα πάντα μπορούν να συμβούν. Νέο τρίποντο για τον Αχιλλέα. Άστοχο αυτή τη φορά. Πήρε επιθετικό rebound ο Χειμώνας στο δικό του shoot. Πολύ σημαντικό επιθετικό rebound για τον νεαρό Κύπριο. Τέντιον. Ζυγίζει τον αντίπαλό του, στον Φρίκεν. Η πάσα στον Πυλακούτα για τρεις. Ο Πυλακούτας πετυχαίνει τρίποντο. Είναι το δεύτερό του στο παιχνίδι και ο Αχιλλέας ξανά
με μεγάλο προβάδισμα, συν 14. Αλλά και εκτελεστικά στο τέλος, με αυτά κατάφερε και έφτασε τους, νομίζω 16 πόντους. Είναι πρώτος σκόρερ μαζί με τον Φρίκεν, θα το επιβεβαιώσω. Σούτ για 3, ο Απόλλωνας, ο Πυλακούτας παίρνει το rebound και εδώ τελειώνουν όλα. Τελικό σκορ στην Παλουριώτισσα, 84-68, νίκη για τον Αχιλέα Καϊμακλίου απέναντι στον Απόλλωνα, πρώτη νίκη της σεζόν για την ομάδα του Μιχάλη Αρβανίτη, που ανεβαίνει από την τελευταία θέση. Ο Απόλλωνας από την άλλη με ρεκόρ 2-3 πλέον υποχωρεί και άλλο στη βαθμολογία.